Είναι μια προσπάθεια στη Σύνοδο. Ναι, εμείς με γραπτό αίτημά μας προτείναμε ένα ψήφισμα προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης που να είναι ξεκάθαρο όσον αφορά την κατάργηση του άρθρου 178 του Επίμαχου Αναπτυξιακού Πολεμοσχεδίου. Ένα άρθρο το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε δημοτικά συμβούλια με ισχνή πλειοψηφία να εκπορούν υπηρεσίες καταργιώτης ηλεκτροφωτισμού και πρασινού. Χωρίς ιδεολογία. Χωρίς καν τεκμηρίωση. Οι υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης καλύπτονται από το κάθε προσωπικό, δηλαδή θα μπορέσετε να το εξάρτητε, ώστε να μην πούνε ιδέα. Οι υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης όσον αφορά την καταργιότητα, και ξέρετε όλοι πάρα πολύ καλά, το ξέρει όλος ο κόσμος, ότι το επίπεδο παροχής υπηρεσιών στην καταργιότητα είναι πάρα πολύ υψηλό. Με το προσωπικό που έχουμε, με την πρόσμιξη και της 3K νέων συναδέλφων γύρω στο 35, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Δήμοι και οι υπηρεσίες τους όλες γενικά είναι υποστελεχωμένες. Αυτό που ζητάμε ταυτόχρονα είναι και η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Αυτή θα σημάνει η αλληλογία, την ιδιολογία, την ιδιολογία, την ιδιολογία. Ναι, γιατί μέχρι τώρα χρειαζόταν το πλαίσιο έτσι όπως ίσχυε, με απόλυτη πλειοψηφία και τεκμηριωμένο κατάλληλα να είναι το θέμα έτσι ώστε να εκχωρηθεί μια δημοτική υπηρεσία προς ιδιώτες. Εμείς όπως ξέρετε από αρχή και από θέση είμαστε υπέρ του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα των δημοτικών υπηρεσιών. Ευχαριστούμε πολύ.